Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Φτάσαμε αισίως στο 16ο επεισόδιο της αγαπημένης μας σειράς και θα γίνουμε μάρτυρες στις παράνομες δραστηριότητες που εκτελήσονται στην παραλία και φαίνεται πως πραγματοποιούνται εν γνώση και με τη συμμετοχή ατόμων που ανήκουν σε ανώτερες θέσεις της τοπικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών του στην Κρήτη, η Ιπατία και ο Γιώργος μας ταξιδεύουν στα παιδικά χρόνια της Ιπατίας στα Μάταλα. Έτσι οι αναμνήσεις καταφέρνουν να αναζωπηρώσουν τη σχέση του ζευγαριού. Παράλληλα ο Χάρης σώζει έναν χιπή από σοβαρό τραυματισμό, αποδεικνύοντας πόσο σημαντικές είναι οι γνώσεις του για την τοπική κοινότητα. Στο μεταξύ η Μαρία αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τον Πιτ για τη νέα του σχέση, εκφράζοντας την άποψή της χωρίς δισταγμούς. Ο Γράντος αναλογίζεται την ευθύνη των βιολογικών του γονιών, οι οποίοι τον εγκατέλειψαν, και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να τον οδηγήσει αυτό το απρόβλεπτο συναισθηματικό ταξίδι. Στο μεταξύ απρόσμενη επίσκεψη του Καραχαλιού στο σπίτι του Αρχοντάκη προκαλεί ταραχή στην Νικολίνα και στον Δημητρό, ενώ η Αντιγόνη αρχίζει να υποψιάζεται τα κρυμμένα μυστικά που μπορεί να έχουν η Νικολίνα και ο Δημητρός. Ο τελευταίος αισθάνεται ευτυχισμένος και πλημμυρίζει από χαρά με τη δημιουργία του νέου εργαστηρίου επισκευής ποδηλάτων. Παράλληλα νέα μυστικά έρχονται στο φως σχετικά με το δίκτυο διακίνησης που λιμένεται την περιοχή και τον τρόπο που συνδέεται με τον φόνο της Ρημιός. Στο μεταξύ ο Πιτ βασανίζεται από ενοχές για τη σχέση του με τη Βερόνικα, καθώς οι χίπηδες διοργανώνουν αποχαιρετιστήριο πάρτι προς τιμήν της. Σε μια ειλικρινή συνομιλία της Μαρίας με την Ιπατία, η Μαρία της αποκαλύπτει μυστικά από το παρελθόν τους με τη Ρινιό, ενώ ο Διονύσης αντιμετωπίζει τον Γράντος σχετικά με τις υποψίες του Καραχαλιού για τον φόνο. Ταυτόχρονα όμως η συμπεριφορά του Δημητρού και της Νικολίνας προβληματίζει τον Καραχάλιο για τα μυστικά της οικογένειας Αρχοντάκη. Η Νικολίνα τον προσκαλεί στο εργαστήριό της και του εξομολογείται τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην ανατροφή των παιδιών της. Στην προσπάθειά του να αποσυρθεί από τις παράνομες δραστηριότητες ο Σύφιες, βρίσκει εμπόδιο τον Λοΐζο και την εξουσία που του ασκεί. Έπειτα από την εξομολόγηση του Στίβ στον Χάρη, σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες στο κοινόβιο των Χίπηδων, ο Χάρη προσπαθεί να βρει μια λύση για να αποφύγει μπλεξίματα με την αστυνομία. Μια προσμένη επίσκεψη αλλάζει τα σχέδια των Χίπηδων, σχετικά με το μέλλον του στα Μάταλα. Η επίσκεψη της Ιπατίας και του Γιώργου στην Κρήτη ολοκληρώνεται, καθώς είναι η τελευταία τους μέρα στον τόπο της παιδικής ηλικίας της Ιπατίας. Θα συναντήσει ξανά την κολλητή της τη Μαρία, με την οποία περνάει μια μέρα γεμάτη αναμνήσεις από το κοινό τους παρελθόν. Παράλληλα ο Γιώργος επισκέπτεται μαζί με τον Παύλο την επιχείρηση του Διονύση στο Ηράκλειο, συζητώντας για το επαγγελματικό τους μέλλον, μετά την ένταξή του στην οικογένεια Αρχοντάκη. Η απροσδόκητη επίσκεψη που δέχεται ο Πιτ, τον φέρνει αντιμέτωπο με μια σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρει. Στο μεταξύ ο Γράντος αγωνίζεται για να αποσυρθεί από τις δουλειές που κάνει για λογαριασμό του Αρχοντάκη, δίχως αποτέλεσμα. Μία ακόμη κρίση του Δημητρού αυξάνει τις υποψίες της Αντιγόνης για τα μυστικά που κρύβει η Νικολίνα και ο γιος της. Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει στα Μάταλα, όλα αρχίζουν να αλλάζουν στο χωριό και νέα σκοτεινά μυστικά έρχονται στο φως. Στο μεταξύ ο Παύλος ξεναγεί τον Γιώργο στην επιχείρηση του Αρχοντάκη και μοιράζεται μαζί του όλες τις λεπτομέρειες της δραστηριότητάς τους. Έπειτα όλοι μαζί επισκέπτονται το νέο μαγαζί του Παπαγιαννάκη στο Ηράκλειο και περνούν ένα ευχάριστο βράδυ. Η Αντιγόνη από την άλλη πλευρά είναι ταραγμένη, μετά την επιθετική συμπεριφορά του Δημητρού, αναζητά παρηγοριά, αλλά και περισσότερες πληροφορίες από την Νικολίνα. Το τελευταίο βράδυ της Ιπατίας στον τόπο της παιδικής ηλικίας, τη φέρνει αντιμέτωπη με τα συναισθήματά της και τους φόβους της για τον επικείμενο γάμο της. Τέλος ένας εφιάλτης ξεκινάει για την οικογένεια Αρχοντάκη, λίγο πριν από την αναχώρηση της Ιπατίας για το Λονδίνο, καθώς θα δούμε στην συνέχεια πόσα σκοτεινά μυστικά βασανίζουν την οικογένεια Αρχοντάκη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.